αστυνομικοί και γενικά οι ένστολοι βιώσαμε ένα εμπεγμό μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ όλοι περιμέναμε πραγματικά έμπρακτα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις προσπάθειες που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί, η κυβέρνηση, υποτιμώντας τον αστυνομικό, αψηφώντας τον κίνδυνο που περνάει και υποτιμώντας την νοημοσύνη μας, με ένα εμπεγμό ανακοίνωσε μία αύξηση στα νυχτερινά, 20%, η οποία με απλά λόγια αποτυπώνει το στο χαρτί ότι αν κάποιος αστυνομικός που εκτελεί νυχτερινή εργασία συνεχίζει να εκτελεί την υπηρεσία αυτή, θα λάβει στο τέλος του μήνα μια αύξηση καθαρή 15 με 20 ευρώ ανάλογα με τις ώρες που θα υπηρετήσει. Να σημειώσουμε ότι δεν εκτελούν νυχτερινή εργασία όλοι οι αστυνομικοί, εκτελούν ανάλογα με την υπηρεσία και τα καθήκοντά τους. Και μέσω του Προέδρου μας, αλλά και εμείς, μεταφέραμε στην κυβέρνηση ότι δεν τα θέλουμε αυτά τα λεφτά. Η αξιοπρέπεια και το νυχτοκάμματο του αστυνομικού, το οποίο έχει βαφτεί με αίμα, δεν αντικατοπτρίζεται με ένα ψίχουλο το οποίο η κυβέρνηση μας πέταξε. Η αξιοπρέπεια μας είναι πάνω από αυτό, οπότε ο κύριος Πρωθυπουργός μπορεί αυτά τα χρήματα να μην μας τα δώσει, να τα δώσει μια ευπαθή ομάδα σε κάποιο συμπολίτη που τα έχει όντως πραγματικά ανάγκη. Εμείς, έστω και με αυτό το υστέρημά μας, θα συνεχίσουμε να ζούμε, αλλά θα ζούμε αξιοπρεπώς. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Είναι εξοργισμένοι όλοι οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα. Διότι, όπως είπα, το νυχτοκάμματο είναι βαμμένο με ζωές και με αίμα αστυνομικών και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να κοροϊδεύει τον Έλληνα αστυνομικό. Το πάγιο αίτημά μας είναι να μπούμε στο επικίνδυνο, το επάγγελμα μας να αναγνωριστεί σαν επικίνδυνο. Να επιδοτηθεί φυσικά αυτό. Ήταν στα αιτήματά μας και το πενθήμερο η αύξηση και των νυχτερινών, τα οποία έχουν δεκαετίες να αυξηθούν. Βέβαια, αυτό δεν ήταν αύξηση, αυτό ήταν πραγματικά μια κοροϊδία, την οποία ας την πάρουν πίσω, να την πάρουν πίσω, να τη δώσουν εκεί που νομίζουν ότι τα 15 αυτά ευρώ θα κάνει τη ζωή που δεν νομίζω κάποιου συνανθρώπου μας καλύτερη, διότι, όπως είπα, η αξιοπρέπειά μας κοστολογείται πολύ περισσότερο.